θα συνεχίσουμε με ένα θέμα το οποίο μας αγγίζει όλους και έχει να κάνει με την αποκατάσταση των ζημιών σε μία από τις ιστορικότερες εκκλησίες της Κρήτης και αναφέρομαι στην Παναγιά την Κεραλιμανιώτισσα. Ο χρόνος έχει αφήσει τα σημάδια πάνω στο στατικό και όχι μόνο σκέλος της εκκλησίας. Ωστόσο, που έχουμε κολλήσει? Έχουμε κολλήσει στον αρχαιολόγο και στο συντηρητή. Θέλω να πάμε λίγο να μας τα εξηγήσει, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Ένας άνθρωπος, ο ιερέας, ο πατέρας Νικόλας Δουλγεράκης, είναι εφημέριος της ενορίας του Αγίου Παντελεήμονος Συνδονίας στην Ψαρή Φοράδα, που γνωστός για τις ευαισθησίες του και για την αγάπη του για τη συγκεκριμένη εκκλησία. Την καλησπέρα μας, πατέρα Νικόλαε. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε, και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Πάμε λίγο να αναδείξουμε το θέμα, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Πού έχει κολλήσει η αποκατάσταση και αν υπάρχει κάποια εξέλιξη? Ναι. Να το πάρουμε λίγο έτσι χρονικά. Να το πάρουμε χρονικά, από την αρχή. Μάλιστα. Έχουμε καταθέσει μία μελέτη η οποία κατατέθηκε 18/8/18. Σήμερα έχουμε 2022. Τέσσερα χρόνια. Αυτά τα τέσσερα χρόνια, ναι, ναι. Τέσσερα χρόνια. Αυτά τα τέσσερα χρόνια λοιπόν παλεύουμε με τη γραφειοκρατία. Την ξεπεράσαμε εν μέρη, την ξεπεράσαμε. Ήρθαμε στο θέμα όσο να κάνει με την πρόσληψη συντηρητή και αρχαιολόγου. Αυτή τη στιγμή έχω μία διαβεβαίωση από την αρχαιολογία ότι βρέθηκε μια κοπέλα η οποία μπορεί να έρθει να εγκατασταθεί εκεί και να επιβλέπει της Παναγίας. Βοηθήσαμε κι εμείς από τη μεριά μας, βρήκαμε ένα χώρο να έρθει η κοπέλα να εγκατασταθεί, γιατί ξέρετε από το Ηράκλειο μέχρι και στην Ψαρή Φοράδα είναι κάποια χιλιόμετρα και για να έρθεις να επιστατείς ένα έργο είναι η διαδρομή στη μέση, είναι η κούραση, είναι. Γι' αυτό λοιπόν συνενέσαμε, βρήκαμε ένα χώρο να έρθει η κοπέλα να εγκατασταθεί εκεί, να επιβλέπει τις εργασίες. Μας είπαν ότι 1η του Ιούλη αρχίζουν οι εργασίες μετά από πολλές παρεμβάσεις στην αρχαιολογία, από πολύ τρέξιμο, όλα αυτά. Όπως δείξατε στις φωτογραφίες, το χτίσμα είναι πάρα πολύ παλιό, είναι το 855, είναι ένατος αιώνας, έχει πάρα πολλές πληγές από το χρόνο, είναι έτοιμο για κατάρρευση. Μέσα στο εσωτερικό του ναού υπάρχουν υποστηλώσεις, γιατί έχει φύγει ο σφινόλιθος από τη μέση της καμάρας στην εκκλησία μέσα. Έχουμε να κάνουμε το πανηγύρι της Παναγίας 3 χρόνια στην εκκλησία μέσα, το κάνουμε στον προαύριο χώρο. Είναι ένας ναός ο οποίος είναι επισκέψιμος και από τους κατοίκους και από όλη την Κρήτη. Έχουμε μια απογοήτευση όσον αφορά αυτό. Δεν θέλουμε να δούμε αυτό το χτίσμα, αυτό το ναό, αυτό το μνημείο να καταρρεύσει. Εσείς αν θέλετε κάτι άλλο έτσι να με ρωτήσετε. Μας βάλατε στο κλίμα, πολύ καλά κάνετε και ξεκινήσατε χρονικά και αναφερθήκατε στο περιστατικό. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι υπάρχει εξέλιξη. Είναι απαραίτητη αυτή τη στιγμή παρουσία και αρχαιολόγου και συντηρητή, σωστά? Ναι, σωστά, σωστά. Οπότε σωστά. Λύνουμε το θέμα του αρχαιολόγου, πολύ, πολύ σημαντικό, και κατά κάποιο τρόπο και ο ανάδοχος έχει δεμένα χέρια αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, συγγνώμη που ξέχασα να το πω, ότι υπάρχει ανάδοχος του έργου, εργολάβος, ο οποίος περιμένει. Καταρχήν το έργο έχει ένα χρόνο, διάγραμμα ένα χρόνο που πρέπει να αποκατασταθεί. Και εμείς, ο εργολάβος τώρα περιμένει τρεις μήνες να βρεθεί επιστάτης, αρχαιολόγος και συντηρητής, γιατί δεν μπορεί να κάνει παρεμβάσεις σε ένα μνημείο το 855. Μάλιστα, οπότε, σε περίπτωση που εγκατασταθεί, ναι, στην περιοχή αρχαιολόγος, τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει προκειμένου το εκκλησάκι να ανοίξει και πάλι τις πύλες του? Το εκκλησάκι, από ό,τι μου είπαν προχθές, μπορεί να προλάβουμε να κάνουμε το πανηγύρι πάλι έξω στον προαύριο χώρο, να φτιαχτεί ο προαύριος χώρος. Όσον αφορά τον κυρίως ναό, την εκκλησία μέσα, νομίζω
Νομίζω ότι ο χειμώνας θα μας βρει πάλι έτσι. Το θέμα είναι μην ξεκινήσουν οι βροχές και έχουμε καιρικά φαινόμενα περίεργα. Έχουμε καθυστερήσει. Όπου θα πάμε πολύ πίσω μετά τις διαδικασίες. Βεβαίως, εδώ ο καιρός είναι λίγο ιδιαίτερος. Μάλιστα. Στην περιοχή που μιλάμε, στη Βιάνο, στην επαρχία Βιάνου, είναι πολύ ιδιαίτερος. Μάλιστα. Λοιπόν, παρακολουθούμε το θέμα, πατέρα Νικόλαε. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο για την αγάπη σας, καθώς έχετε κινήσει τις διαδικασίες και έχουμε φτάσει και σε αυτό το σημείο, βέβαια. Υπάρχει εξέλιξη. Είναι θετική εξέλιξη. Κύριε Μένουμε να τρέξουν οι εργασίες. Κύριε Παναγιωτόπουλε, αν έχετε δύο λεπτά χρόνο. Έχουμε, βέβαια. Ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την προϊσταμένη μας αρχιεπολίτη μας, τη Μητρόπολη, γιατί έχει βοηθήσει πάρα πολύ στις διαδικασίες του έργου να τρέξουμε τα χαρτιά και όλα αυτά. Τον κόσμο στην Ψαρή Φοράδα, ο οποίος με τη σειρά του και αυτός έχει βοηθήσει πάρα πολύ και ό,τι χρειαστεί η ενορία, ο σύλλογος, ο Ανόκητσι, είμαστε όλοι μια γροθιά που λένε στην περιοχή. Να τους ευχαριστήσω μέσα από τη συχνότητά σας και σε εσάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που έχετε αναδείξει πάρα πολλές φορές το έργο. Υποχρέωσή μας, πατέρα Νικόλαε. Ο όμιλος του Crete TV. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε το πολύ. Τον κύριο Περιφερειάρχη, την περιφέρεια για τη χρηματοδότηση του έργου, συγγνώμη που το ξέχασα, έχει χρηματοδοτηθεί το έργο από την περιφέρεια. Να είστε καλά. Και όσους έχουν συμβάλει. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ.